να αντιμετωπίζει του άλλου σαν να είναι και αυτοί οι ανώτεροι. Δηλαδή να βλέπει την καλύτερη εκδοχή του. Την καλύτερη δυνατή εκδοχή του. Το θέμα τι είναι, ότι σίγουρα θα θες να βλέπεις την καλύτερη εκδοχή τους, αλλά υπάρχει μια διαφορά στον αφελή με αυτό που διακρίνει, έτσι, ναι. Υπάρχει μια διαφορά, τι διαφορά, ότι αν εσύ βλέπεις την καλύτερη εκδοχή τους χωρίς να τη βγάζουν, αλλά εσύ να σου βγάζει άλλο και εσύ να βλέπεις το καλύτερο, εκείνη την ώρα δεν διακρίνει σωστά. Ναι. Κανείς δεν είπε ότι όλοι είμαστε θεοί, φωτεινή, όντα υπέροχα, αιώνι, ναι. Αλλά τώρα εδώ πέρα έχει κάποια ο άλλος ιδιότητα. Και αυτή την ιδιότητα, όσο εσείς δεν τη βλέπετε, δεν θα σας ωφελεί. Δεν θα σας ωφελεί, γιατί δεν θα μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε. Άρα λοιπόν εσύ μπορείς να δεις την τίγρη στην ανώτερη όψη της. Έτσι. Ναι ή όχι. Ναι. Μπράβο. Η τίγρη όμως σε φάει, αν πας κοντά. Έτσι δεν είναι. Αν εσύ δεν το έχεις πιστέψει ολικά, πώς θα το πιστέψεις ολικά όταν εσύ έχεις χειραγωγήσει μέσα σου αυτά τα πράγματα. Πώς δηλαδή, όταν έχεις δει και το θετικό και το αρνητικό. Είναι ωραία να μιλάμε για ένα επίπεδο, αλλά μην ξεχνάμε τι χρειάζεται να έχουμε κάνει από κάτω. Πώς λοιπόν εσύ θα δεις την ανώτερη πλευρά του άλλων όταν δεν μπορείς να δεις τη δική σου. Και πώς μπορείς να δεις τη δική σου μέσα από τα εγώ. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, το λες να κάνουμε αυτό το πράγμα σου άλλο. Θα δούμε την ανώτερη πτυχή. Πώς όταν δεν έχεις δει την δική σου ανώτερη πτυχή. Απλά σου έχουν πει. Είναι σαν να λες, μου έχουν πει ότι έχω μια βίλα, ένα παλάτι. Άρα λοιπόν και σε σένα βλέπω ότι έχεις ένα παλάτι. Ωραία. Όλοι βλέπεις ότι έχουμε παλάτι. Ναι. Και ποιος ξέρεις ποιος ζει μέσα στο παλάτι και ποιος όχι. Αν δεν έχεις πάει στο δικό σου παλάτι, να ζήσεις μέσα και να ξέρεις πώς είναι να ζει. Θα βλέπεις ανθρώπους και θα λες, ναι, okay, ξέρω ότι έχεις ένα παλάτι. Και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Ναι. Ποιος ξέρει ποιος ζει. Ποιος ξέρεις ποιος ζει στο παλάτι μέσα. Δεν ξέρεις. Καταλαβαίνεις πώς να διακρίνεις όταν όμως είσαι μέσα στο ζητιάνος. Με το που δεις ένα άλλο ζητιάνο θα πεις αυτός είναι ζητιάνος, γιατί είσαι εσύ. Καταλαβες, έτσι ακριβώς είναι. Οτιδήποτε θέλετε να κάνετε στους άλλους στην πραγματικότητα, δεν μπορείτε να δείτε κάτι στον άλλον αν δεν το έχετε μέσα σας. Και αν θέλετε να δείτε έναν ολικό εαυτό στον άλλον, πρέπει να έχετε να γίνετε ολικός εαυτός μέσα σας. Ναι. Καταλαβες λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι άσε τι πρέπει να γίνει. Με το που ανεβάσεις συνείδηση θα γίνουν όλα.